Ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι στον αέρα και άλλο ένα, μην μου πεις, πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό, πολύ αποκλειστικό και πολύ αφοπλιστικό. Έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Γιατί άλλη μια εκπομπή έχει φτιαχτεί από εμάς για εσάς. Και άλλη μια εκπομπή έχει δημιουργηθεί από εσάς μέσα από εμάς. Δηλαδή, εσείς αποφασίζετε τι εμείς θα δημιουργήσουμε, γιατί εσείς θέλετε να είστε καλά και εμείς θέλουμε να είστε εσείς καλά. Αυτή η εκπομπή στην ουσία δεν είμαστε εμείς, είστε εσείς. Δηλαδή, εσείς μας δείχνετε το δρόμο που εμείς θα περπατήσουμε. Θα μου πεις, ναι, Αλέξανδρε, εγώ μπορεί να σου δείξω το δρόμο, αλλά άμα δεν ξέρεις και εσύ να τον περπατήσεις καλά, θα φάω τα μούτρα μου. Αλλά για να κάνουμε αυτό που κάνουμε 20 χρόνια και τα παιδιά μου για να είναι τόσο καλά, πάω να πει ότι και εσείς έχετε απαιτήσεις και εμείς πάμε πολύ καλά το βάδι. Γιάννη, βάλε ένα γενικό, σε παρακαλώ, ένα γενικό στο σκηνοθέτη μου. Γιατί θέλω, δεν θέλω να λέω κάτι, καταλαβαίνεις, με πνίγεται. Αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω, γιατί το βάδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή μου λέει να περπατήσω. Το παράστημα. Βλέπεις, φίλε τηλεθεατή, εσύ μου πες να περπατήσω, αλλά και εγώ ξέρω να περπατάω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο τι σου, τι σου ζητούν να κάνεις οι άλλοι. Είναι κατά πόσο και εσύ μπορείς να το κάνεις καλά. Μπορείς. Αυτό είναι στο το θέμα. Διατάφτα. Γιατί υπάρχουν και εκπομπές οι οποίες το τηλεθεατής ζητάει, π.χ. δανείζομαι αυτή τη στήλη ή να βάλουν και εκείνο, να βάλουν και το άλλο. Αλλά που η παρουσιάστη, ο παρουσιαστής ή η εκπομπή, το κόνσεπτ, δεν μπορεί να το, αν το θέλεις, να το ολοκληρώσει και να το υπηρετήσει σωστά. Εγώ θα σου πω κάτι σαν γυναίκα και τηλεθεάτρια. Σαν πολύ ωραία γυναίκα, να βάζεις και την αρχή της πρότασης. Για πες. Ωραία. Αυτό που μετράει κυρίως στις γυναίκες και τηλεθεάτριες είναι η διάρκεια. Αυτό που μετράει σε όλους είναι η διάρκεια γενικότερα. Λέει πολλά η διάρκεια. Η διάρκεια. Μπορεί να σε φτιάξουν για ένα χρόνο, να σου βάλουν ακουστικά, να στα λένε παπαγαλία, να τα λες στο φακό, να σου βάλουν συνεργάτες, να σε σπρώξουν από πίσω, να σε ζωγραφίσουν, να σε κάνουν, αλλά πόσο θα κρατήσει? Δεν αντέχεται. Και να σου πω και κάτι, ευτυχώς, που το πλέον το τηλεοπτικό κοινό τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι δεν κάνει πίσω στις επιλογές του, ακόμα και αν αυτό είναι ένα όνομα. Εάν δηλαδή προσπαθήσεις, π.χ. δανείζομαι, να του βάλεις και να του καθιερώσεις σε μεσημεριανή ζώνη τη Μαντόνα, και δεν θέλει όμως τη Μαντόνα, δεν πάνε αν η Μαντόνα δεν θα της δώσει τα νούμερα και την τηλεθέαση και το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε. Πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Παλιά μπορούσε να επιβληθεί κάτι από τα μίντια. Τώρα Παλιά υπήρχε, αν το θέλεις, τα πρόσωπα που μπορούσαμε να επιβάλλουμε ήταν οι ηθοποιοί, ήταν τραγουδιστές, ήταν ζεν πρεμιέ, ήταν μοντέλα, ήταν τα πάντα. Τώρα το κοινό, γενικότερα το κοινό του θεάματος, δεν ακολουθεί αυτό που το επιβάλλεις, ακολουθεί αυτό που θέλει. Αυτό το βλέπουμε και στον χειρισμό των διευθυντών των καναλιών. Δηλαδή δεν δίνουν πια μία σεζόν, δύο σεζόν, τρεις σεζόν. Καταρχήν, μέσα σε αν δύο δώσω μήνες, σεζόν, θα έχει κλείσει το κανάλι. Ακόμα και σε δύο Κυριακές κατεβάσανε εκπομπή. Πρώτη Κυριακή, σοου. Δεν πήγε καλά. Δεύτερη Κυριακή, τα νούμερα κάτω. Τρίτη Κυριακή, σπίτι σας. Είναι όλα πιο γρήγορα. Κοίτα, σίγουρα σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος, επειδή έχει γίνει πιο interactive, διαδραστικός, μέσα από τα social media, φαίνεται ποια είναι η επιθυμία του. Οπότε τελειώνουν πολύ γρήγορα ό,τι δεν του αρέσουν. Σαφώς. Και η μεγάλη ποικιλία. Και να ξέρετε ότι ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και αν δεν προσπαθήσετε με πολύ γρήγορες και έξυπνες κινήσεις να ανανεώσετε κάποια πρόσωπα, κάποια προγράμματα και κάποιες θέσεις, πολύ γρήγορα θα βρεθείτε και εσείς εκτός της θέσης που κατέχετε, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχουν τα έσοδα για να πληρωθείτε. Και όταν χάνεις μία θέση, έχει δείξει ο χώρος ότι να πληρώνει αμέσως κάποιος άλλος, αλλά εσύ δεν ξαναβρίσκεις ποτέ κάτι καλύτερο. Λοιπόν, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκο από το Ηθοποιό σημαίνει φως. Και θα πάμε μετά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ένας πολύ ιδιαίτερος καλεσμένος από τον αθλητικό χώρο με αγώνες bodybuilding και όχι μόνο. Θα είναι κοντά μας, όπου έχουμε να συζητήσουμε γενικότερα για το bodybuilding στην Ελλάδα, για την πρόοδο. Εσύ θα δείξεις τίποτα. Εγώ θα δείξω, παιδί μπράτσο, μου. Πλάτη. Εγώ θα δείξω πολύ μεγάλους μυς. ακόμα και το λέγιν μου, η γλώσσα μου, είναι ένας πολύ μεγάλος μυς. Στην ουσία, που τον εκπαιδεύω πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί και ανταποκρίνεται καθημερινά για τόσες ώρες. Κάτσε τώρα, γιατί εμένα με έχουν καλωδιώσει. Εσύ καλά κινείς αυτό. Ονειρευόμουν να το κάνω από την αρχή της εκπομπής. Μα δεν είναι στιβαρό. Μα είναι. Και ονειρεύονται και πολλές άλλες. Εγώ δεν σφίγγω, δεν το ξέρεις. Με ξέρεις και εδώ που ντυνόμαστε και αυτά. Εγώ δεν είμαι ούτε αυτός που σφίγγει, ούτε αυτός που κάθεται έτσι, ούτε δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, ονειρευόμουν να το κάνω. Νομίζω μου δικαιολογείται. Ναι, παιδάκι μου, καλά, γιατί δεν το έλεγες. Κλείστε την εκπομπή να φύγουμε, αφού είναι το όνειρό της.
Να σου πω κάτι. Σήμερα, έτσι, επειδή ολοκληρώνουμε στην ουσία έναν κύκλο με βάση το πώς ξεκίνησε το αφιέρωμα και πώς τελειώνει, γιατί το ξεκινήσαμε με Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ήθελα να το κλείσεις με Κώστα Βουτσά. Ξεκινήσαμε με του Σταρ που δεν είναι κοντά μας πια, και τώρα περάσαμε στους λαμπρούς αστέρες του κινηματογράφου που μας φωτίζουν. Και βέβαια, πρέπει να σου πω ότι κατά την περίοδο αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο σήμερα, ερχόμενοι και οι δύο που μιλάγαμε στα αυτοκίνητα, είναι ότι έχω ακούσει λοιπόν να λέει ο ίδιος ο Κώστας ο Βουτσάς για το αν ήταν χρυσοπληρωμένος, για το αν έχει βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια και λεφτά από τη δουλειά αυτή. Είπε μόνος του ότι τα τρία πιο ακριβοπληρωμένα αρχικά στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν τα τρία Β. Ήταν Βλαχοπούλου, Βουτσάς, Βουγιουκλάκη. Εν πάση περιπτώσει, Βουγιουκλάκη, Βλαχοπούλου, Βουτσάς, δεν έχει σημασία αυτή. Είναι τα τρία Β, έλεγε χαρακτηριστικά. Και ό,τι λέει ο. Και εμείς έχουμε κάνει αφιέρωμα με τον Κώστα Βουτσά σήμερα και στους τρεις. Ναι. Ναι, ολοκληρώνεται. Καταρχήν, θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την ενότητα. Το ηθοποιό σημαίνει φως. Αφιερώματα σε μεγάλου στάρ, όσο μπορούμε να αγγίξουμε μερικά πράγματα και να τα δώσουμε. Και είναι πολλά πράγματα, γιατί και πολλοί κόσμος τριαντάφυλλοι μου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν το ξέρω ότι αυτή έχει κάνει δύο γάμους που μπορούν να σταματάνε. Δεν το ξέρω ότι αυτή ξεκίνησε ως μοντέλο. Δεν το ξέρω ότι αυτή είναι αυτή. Δηλαδή, λέμε πράγματα που ο κόσμος μπορεί να μην τα γνωρίζει, γιατί βλέπει έναν κινηματογράφο, βλέπει ελληνικές ταινίες, αλλά δεν ξέρει όμως και το πότε γεννήθηκε, πότε τι που σπούδασε ο καθένας. Είναι τόσο όμορφα και το σημαντικότερο είναι το μήνυμα της ζωής του καθενός. Γιατί όλοι από αυτούς τους μεγάλους πρωταγωνιστές που είδαμε είχαν ένα μήνυμα. Σαφώς. Κάτι δικό τους που το περάσανε και ζει ακόμα μέσα στο χρόνο. Πάντως, το μήνυμα που δίνει πέραν από το μεγάλο καλλιτέχνη ο Κώστας Βουτσάς είναι ότι και στα 100 μπορείς να κάνεις οικογένεια όταν το θέλεις και να νιώθεις και πάρα πολύ όμορφα. Και άμα είσαι τόσο νέος μέσα σου. Ναι, γιατί βγάζει την νεότητα που αισθάνεται. Και είπε μάλιστα ο ίδιος ότι έχει κατηγορηθεί αρκετά από πολλούς για αυτό που έχει κάνει και γύρισε μάλιστα και είπε στη συνέντευξη: αν μπορείτε, λέει, να κάνετε κι εσείς, κάντε κι εσείς. Δηλαδή το παίρνει στην πλάκα, δεν έκατσε να απαντήσει γιατί και πώς και πού κτλ. Πάρα πολύ ωραία τα λες, γιατί σίγουρα δεν το έκανε τυχαία. Ο άνθρωπος είναι νέος μέσα του, είναι δραστήριος, κάνει τόσες πολλές παραστάσεις, 3-4, είναι κλεισμένος για 2-3 χρόνια μετά και τις κάνει δυνατά, όχι απλά ένα guest. Και νιώθει νέος μέσα του και νιώθει συνειδητοποιημένος ότι θα είναι εκεί. Βεβαίως. Άσε αυτά που άκουσε. Δεν ήταν δηλαδή για την κόντρα. Απαντούσε περιστατωμένα. Ήξερε ότι μπορεί και το έκανε και καλά έκανε. Για Βεβαίως. Μένα. Δηλαδή να τέτοια νέα ψυχή σε άνθρωπο που ζωντάνα ακόμα. Ζωντάνα, παιδί μου, βγάζει ο άνθρωπος αυτός. Εγώ δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Αλήθεια σου λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε έτσι και δύο-τρεις φωτογραφίες χαρακτηριστικές. Γιατί όταν μιλάμε για Κώστα Βουτσά, νομίζω δεν έχουν τη φωτογραφία να συμπληρώσουμε. Ναι. Χαρακτηριστικό το ύφος της απορίας του στο πρόσωπο σε πολλές ταινίες. Κοίτα, εδώ πέρα ο γαμπρός ο Κολονδίνο. Χαρακτηριστικό. εδώ σε πιο πρόσφατη και όριμη ηλικία. Και εδώ είναι με την τωρινή του σύζυγο, την εξίσου ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού και το Φίβο. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Το οποίο είναι μεταξύ από τις φωτογραφίες από ό,τι βλέπουμε με τον Κώστα Νομίζω Βουτσά. Ότι είναι το 31 ο Κώστας Βουτσάς. Είναι το 31 και είναι γόκερος. Mm. Είχα τη χαρά και την τιμή μια φορά να βρεθώ σε μια ανάγνωση έργου. Και όταν ξέρεις, ήταν τόσο ωραίος, τόσο δραστήριος, μιλούσε με τόση ζωντάνια και αυτά, καλά εντυπωσιάστηκα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό στο χώρο, ούτε σε πιτσιρικά. Mm-hmm. Και λέω, κύριε Βουτσά, τι ζώδιο είστε? Και μου λέει, εγώ είμαι εγώκερος. Εγώ είμαι εγώκερος, γιατί ο εγώκερος πάντα ξεκινάει με το εγώ. Αλλά όχι το κακό εγώ, εγώ και κανένας άλλος. Εγώ για να δώσω σε όλους τους άλλους. Ναι, για να δώσω έμφαση. Μάλιστα. Είναι λοιπόν 31 Δεκεμβρίου, mm-hmm. εγώ καιρός του Δεκεμβρίου, σαν και σένα. Δραματική σχολή του Μακεδονικού. Και του πρώτου δεκαημέρου. Του πρώτου δεκαημέρου. Είμαστε εμείς, το ίδιο. Εμείς είμαστε γεννάδες. Εντάξει, παιδιά, ο Βουτσάς, ο Αλέξανδρος, ο Νάσης, ο Σάκης Ρουβάς, όλοι οι μεγάλοι στάρ, εν πάση περιπτώσει. Μη με ξεχνάς, βάλε και μια γυναίκα. Η τριαντάφυλλη μου τεράκο και έπιασα τους άντρες, παιδί μου. Είναι Kate Moss. Για πες μου γυναίκες. Kate Moss, από ό,τι ξέρω, πολλές γυναίκες δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια εγώ και ο Είδες, γιατί είναι λίγο αντρικό το στα καλλιτεχνικά το ζώδιο αυτό. Είναι πολύ. Για πες. Λοιπόν, ήταν από οικογένεια προσφυγική, mm-hmm. οι οποίοι άνθρωποι έχοντας την περιουσία στα μέρη που, από τα μέρη που ήρθαν, έρχονται σε μια Ελλάδα, φαντάζομαι το 30,
30 τόσο που ήρθαν στην Ελλάδα, που ήτανε, πέφτουν στην απόλυτη φτώχεια και ανέχεια. Τα έχει πει και ο ίδιος στις συνεντεύξεις του. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι φέρανε ένα πολιτισμό και μια κουλτούρα ερχόμενη στην Ελλάδα. Και ξεκινάνε, γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μετά πήγανε στη Θεσσαλονίκη, όπου άκουγα σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος πόσο δύσκολα ήταν οικονομικά εκείνα τα χρόνια για την οικογένεια αυτή, πόσες, και έχει πει, το είπε του 2 ή 3 φορές, λέει όλες αυτές οι δυσκολίες και ότι έπρεπε από παιδί να, παιδάκι να βοηθάει, να δουλεύει, να κάνει δουλίτσες με κάναν άνθρωπο. Και δεν τα μετανιώνει. Πολύ σημαντικό. Ούτε απαρνιέται τον τρόπο που μεγάλωσε και τη φτώχεια. Θεωρεί ότι αυτά έκαναν το χαρακτήρα του. Και άνθρωπο και τόσο δραστήριο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν τελειώνει τη δραματική σχολή του Μακεδονικού Οδείου. Και τότε υπήρχε η άδεια του ηθοποιού, όπως θυμάσαι, και δεν του τη δίνανε. Κατέβαινε στην Αθήνα, δεν του δίναν την άδεια. Του δίνουν τελικά για τα μπουλούκια, που ήταν άδεια για μουσικοχορευτικές παραστάσεις στην επαρχία. Και ξεκινάει, αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Κώστας Βουτσάς, γιατί τι να λέμε εμείς, για έναν άνθρωπο που τα λέει όλες τις συνεντεύξεις του, δεν θα είχε ενδιαφέρον. Είπε ότι το επάγγελμα σε τραβάει αν είσαι καλό, σε διαλέγει με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Το πιστεύω. Πώς ξεκίνησε την εισαγωγή της εκπομπής σου, ότι να σε σπρώξουν, να σε φτιάξουν κουκλίτσα μου, άμα δεν σε πάει ναι, το επάγγελμα, θα σε πετάξει. Ναι, σαφώς θα το δείξει σε πολύ λίγο καιρό. Έλεγε αυτό, ότι ήταν αθλητής. Και περνώντας, κάνοντας αθλήματα και κάνοντας σε κάποια κατασκήνωση στην Βόρεια Ελλάδα, περνάει και βλέπει κάποιες πρόβες που γίνονταν για να ανέβει ένα θεατρικό και έτρεχε, έβλεπε την πρόβα, έτρεχε, έβλεπε την πρόβα. Λέει, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι ο μεθυσμένος. Του λένε, άντε, αφού μας το λες, κάντο εσύ. Και έτσι βρέθηκε στη σκηνή και ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή, τον τράβηξε το επάγγελμα. Ξεκινάει λοιπόν, όχι με τις ταινίες που ξέρουμε εμείς, δηλαδή δεν ήταν η πρώτη ταινία το 1961 η Αλήξη στο ναυτικό. Είχε ήδη ξεκινήσει από το 1953, που 53 ήταν απόφυτος σχολής και ξεκινάει τις πρώτες του μικρές συμμετοχές. Και αρχίζει στους ρόλους σιγά σιγά να φαίνεται. Και σιγά σιγά τα λέει καταπληκτικά ο ίδιος. Μακάρι να έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια μεγάλο αφιέρωμα. Σαφώς. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Και του χρόνου θα είναι πολύ διαφορετικά και αυτή η σεζόν. Δηλαδή ενώ θα δείτε και άλλα πράγματα, άλλα αφιερώματα. Για πες. Δεν τα πούμε τώρα να τα κλέψουν, γιατί και η Ελένη ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τις στήλες και μετά πάνε και τα βγάζουν οι ίδιοι. Λοιπόν έλεγε ότι... Ξέρεις, τότε ήταν στο A Hollywood που είναι στην Κάνιγκος και ήταν όλες οι εταιρείες παραγωγής και περνούσε από εκεί να πάρει κάποιο ρόλο, να τον δουν, να τον... Και αρχίζει και γίνεται με τις συμμετοχές στις ταινίες και κάνει το μπαμ. Και ξεκινάει, ενώ όπως είπαμε ξεκίνησε από μικρότερες συμμετοχές, το 58 η κυρά μας η μαμή, η πρώτη ταινία που έπαιξε το 1953. Ο Κώστας Βουτσάς τον βλέπουμε το 1961 στον Κατήφορο. Και γίνεται το μπαμ, θυμάσαι, για όλους. Βεβαίως. Και σε όλους τους νέους ηθοποιούς που παίξαν σε αυτή την δύσκολη ταινία που η Βιουκλάκη, ας πούμε, είπε όχι. Γιατί ήταν σκληρός ο ρόλος για το προφίλ της. Και η Αλήξη στο ναυτικό το 1961, που είναι ο ναύτης, όπου κλέβει την παράσταση. Ναι, γιατί έχει αυτό το ιδιαίτερο παίξιμο και τον ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρεις τι μου έχουν πει οι παλιοί. Του κινηματογράφου, οι παλιοί, οι μεγάλοι ηθοποιοί, ότι ήταν ένας κούκλος, ένα ζεν. Απλά επειδή ήταν πολύ καλός κωμικός, δεν του άφηνε αυτό να βγει. Και οι ίδιοι σκηνοθέτες δεν του προβάλλανε ποτέ το ρόλο του ωραίου να βγει, να του κάνουν τα πλάνα. Δηλαδή, βλέπεις, δεν του βάλανε το κοστούμι, το τσιγάρο όπως το κρατούσε ο Κούρκουλος ή ο Άλκης Γιαννακάς. Δεν του κάνανε αυτά τα πλάνα, παρότι θα μπορούσε να είναι ένα ζεν. Αλλά ήταν ζεν πρεμιέ. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένας πολύ καλός, φοβερός κωμικός. Γι' αυτό και είναι και πιο κωμικά τα ρούχα και οι εκφράσεις. Σαφώς, ναι. Τι να πούμε, ο φίλος μου Λευτεράκης που παίχτηκε και τώρα φέτος στο Χιτήριο, το καλοκαίρι, το 1963, ένα κορίτσι για δύο, τεντιμπόι αγάπη μου, ο ξυπόλυτος πρίγκιπς. Καλά που είναι καταπληκτικό. Ταινιάρα, εκεί που βγαίνει ειδικά και... εντάξει, δεν παίζεται, δεν παίζεται. Εκεί που τον τζακώνουν και βάζει ανάποδα αυτό το τουρμπάν ναι. του Αιγυπτίου. Πάντως έχει κάποιες εκφράσεις πολύ χαρακτηριστικές. Δικές του. Το λέει και στη συνέντευξη. Μπορεί να έγραφε το σενάριο. Όχι, ήταν σαν τη Βλαχοπούλου. Ο Φίνος και ο Δαλιανίδης. Έκανε και τα δικά του. Ναι, ο Φίνος και ο Δαλιανίδης που του γράψανε, που του δώσανε αυτές τις ταινίες και ο Σακελάριος που μετά από την αρχή του έγραφε κοστούμι τους ρόλους πάνω στο χαρακτήρα του,
μπορεί να του δώσουν την έκφραση, ας πούμε, Κατίνα Σαλαμάκη, αλλά ο ίδιος το ανέδειξε με ναι, το... Ναι, αλλά ο τρόπος που το είπε, το αγάπη μου, δεν είναι μόνο το Κατίνα. Κατίνα! Δηλαδή, κατάλαβες, είναι η φωνή του, είναι η χρειά του που ο έχει χαρακτηριστεί. Ο τρόπος που το ανέδειξε. Οι θαλασσιές ηχάντρες, νύχτα γάμου, γαμπρός από το Λονδίνο, που είδαμε και την, και τη φωτογραφία εδώ πέρα που έχει μεταμφιεστεί, όπως ήταν οι Beatles περίπου εκείνη την εποχή. Κατίνα Σαλαμάκη! Τώρα μου έρχεται η έκταση και διαβάζω. Και το Offspring. Α, ναι, 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 ναι. Ο Δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά. Ένας Άφραγκος Ωνάσης, πάλι πάρα πολύ καλός. Σε όλα αυτά συνεχίζει το θέατρο. Όπου, εντάξει, τώρα τι να πούμε για το Κώστα Βουτσάκη και τις γυναίκες. Άστο. Βίος και πολιτεία. Είναι αυτός και ο Αλή Μπαμπά. Είναι αγαπησιάρης, όμορφος, γυναίκες τρέχουν, έχει κάνει... Είπε ότι εμένα οι δύο μεγάλες μου, το πάθος της ζωής μου και η καταστροφή μου, σε παρένθεση, είναι το θέατρο και οι γυναίκες. Εντάξει. Δεν έχω, λέει, καπνίσει ποτέ, δεν έχω παίξει τζόγο, δεν έχω παίξει χαρτιά, δεν έχω παίξει τυχερά παιχνίδια, δεν. Με έχουν καταστρέψει αυτά τα δύο. Εντάξει, ευτυχώς το καταστρέψει είναι σε πολλά εισαγωγικά. Ναι, ναι. Είναι δραστήριο. Με την καλή έννοια, παιδί μου, και εμένα γυναίκες μου έχουν καταστρέψει, αλλά πάλι σε εισαγωγικά. Και βάλε και αγγείλες και βάλε και θαυμαστικά και βάλε και ερωτηματικό. Έτσι για το τελείωμα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έχει κάνει άλλους δύο γάμους και έχει τρεις κόρες από τον πρώτο του γάμο με την Έρικα Μπρόγερ, την αγαπημένη Σάντρα Βουτσά, που ασχολείται πάρα πολύ και με τα θέματα των ηθοποιών, βοηθάει, ξέρεις. Πάρα πολύ. Και από το δεύτερο γάμο του, τη Θεοδόρα και την Νικολέτα Βουτσά. Και τώρα ο Φίβος, για τον οποίο πάρα πολλά άκουσε. Λίγες ώρες μείνανε, ματιά μου γλυκά. Έχουμε εδώ ένα κοινό και φεύγει σήμερα για διακοπές. Θα μας αφήσει μόνους από αύριο για 15 μέρες και τους κάνουμε πλακίτσα. Για πες. Τι ωραία που είναι όμως. Δηλαδή τελειώνει μια σεζόν και είναι και η χαρά που βγαίνει. Εκτός ναι. από την κούραση που ξέρω ότι εσύ τράβηξες όλη την κούραση. Ναι, εντάξει. Άρα δεν βγαίνει και μια ικανοποίηση. Ικανοποίηση. Ένα όλη έργο. Τετράωρο. Ένα έργο. Δηλαδή... Εγώ γεννήθηκα ικανοποιημένος. Για πες και... Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι είναι ένας άνθρωπος που οι νέες γενιές, μάλλον έχει διαρκή παρουσία. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να παίζει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παιδί στην Ελλάδα από 2 ετών που αντιλαμβάνεται και βλέπει τηλεόραση ή YouTube μέχρι μεγάλοι Σαφώς. Άνθρωποι να μην ξέρουν τον Κώστα Βουτσά. Όχι, δεν παίζει που χαρίζει αυτό. Ασταμάτητα γέλιο και τις ερμηνείες του σε όλες τις γενιές των Ελλήνων σε διάρκεια... Παιδιά, είπε στη συνέντευξη. Λοιπόν, λέει, είμαι 70 χρόνια στο θέατρο και θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Και είναι σοκαριστικό. 70 χρόνια στο θέατρο. Άμα ένας άνθρωπος σου λέει, είμαι 70 χρόνια στο θέατρο. Το και... ακούς αυτό και μόνο που το ακούς. Είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι. Ναι. Ολόκληρη ζωή για άλλους, όχι ολόκληρη ζωή στη δουλειά. Και αν θα το φτάσουν άλλοι και στη ζωή, όχι στο θέατρο. Α, ναι, φαντάσου. Εάν λοιπόν, έπρεπε να μείνει εσύ. Δεν ένα... έχει σταματήσει να παίζει, έχουμε δει φοβερές ερμηνείες με τη Μιμή Ντενίση. Πήγαν Αυστραλία, παίξανε σε αυτή την παράσταση για το Σμύρνη. Την οποία και η Μιμή αγαπάει πάρα πολύ, γιατί έχουν πολύ καλή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είπε σε μια άλλη του συνέντευξη ότι εγώ, λέει, θα μπορούσα για το Λάκη Λαζόπουλο να συμμετέχω με το Λάκη, όπου και κάνανε και μια... Έκανε ένα guest. Ένα guest με τη μόνη, λέει, διαφορά ότι στο επεισόδιο που θα παίζω εγώ δεν θέλω να αναφερθεί τίποτα για τη Μιμή. Άντε, το έχει πει αυτό. Το είπε ο ίδιος, βεβαίως. Να πούμε ότι είναι υπερδραστήριος, διαβάζει, μελετάει, κάνει, λύνει σταυρόλεξα, διαβάζει τους ρόλους, μαθαίνει απ' έξω, μια γυμναστική του μυαλού, την οποία την κάνει εξ επί τούτου. Επίσης, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ συνέντευξή του που όταν έλεγε ιστορίες από το πώς ξεκίνησε, από τους καθηγητές του ή από την κατασκήνωση και το στρατό, έλεγε «Πουχου, με φώναξε ο Πετρίδης να κάνω αυτό, πήγα στην Πουτεράκου και έκανε εκείνο». Έλεγε τα επίθετα των καθηγητών του, τα ονόματα. Είναι ένας άνθρωπος που λες και τελείωσε το Λύκειο πριν από 5 χρόνια. Μα. Δηλαδή, πες με να καθηγητήσω από το Λύκειο, φιλόλογο Πετρίδη. Έλα. Θέλω, εγώ θυμάμαι τα πάντα, να ξέρεις. Αλήθεια. Όλους τους καθηγητές. Αλλά... Τον αγαπημένο. Δεν μπορώ να σου το πω. Υπάρχει λόγος. Καλά.
Θα σου το πω off camera, θα σου το πω, εννοείται. Πάντως, και άμα δεν σου δείξω και φωτογραφίες. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πέσει σε αυτό το ελληνικό 8 ώρα, τελειώσαμε, πήραμε σύνταξη, τελείωσε η ζωή μας. Και αυτό είναι το φωτεινό παράδειγμα του Κώστα Βουτσά, γιατί το ταλέντο του δεν αντιγράφεται. Μάλιστα. Το παράδειγμά του όμως, στο να είναι ζωντανός και να είναι τόσο δραστήριος, αυτό μπορούν να το ακολουθήσουν πολλοί. Μάλιστα. Το μοναδικό του ταλέντο μας το χαρίζει ακόμα και φέτος το καλοκαίρι επαναλειτουργεί το θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, που είχε κλείσει για κάποια χρόνια και γενικώς βλέπουμε πολλά καλοκαιρινά θέατρα φέτος μέσα στο κέντρο. Και είναι στην παράσταση και αυτή που θέλω να πάω να δω. Πάρα πολύ. Ναι, και εγώ θέλω να τη δω. Πάμε μαζί τότε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Λοιπόν, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι μπορεί για σένα να κλείνει ένας κύκλος αφιερωμάτων, αλλά για το τηλεοπτικό μας κοινό δεν κλείνει κανένας κύκλος. Γιατί? Διότι όλο το καλοκαίρι θα βλέπουν όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για αυτούς. Γιατί η εκπομπή, μου πεις, δεν σταματάει ποτέ. Τι ωραία. Ακόμα και το 15 Αύγουστο. Θα πάτε στην εκκλησία και μετά γυρίστε να μας δείτε. Δεν σταματάμε ποτέ. Ναι, έτσι, να χαρακωθείτε, βρε, δεν σταματάω. Μα τι γίνεται από πίσω, θα πέσει. Και μέχρι Δευτέρα, μέχρι Κυριακή βράδυ, θα βλέπετε την τρέχουσα σεζόν και ξαφνικά μέσα στο τέλος Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πρωί θα ανοίξετε και θα δείτε τα νέα σκηνικά, τα νέα μέλη, τη νέα σεζόν, το νέο μη μου πεις. Δεν σταματάω, βρε, ούτε δύο ώρες, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ προσωπικά για όλα. Έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα. Ποιο όνειρο, καλέ, το όνειρο. Να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Ναι, ήταν και όνειρο. Θα κάνεις ακόμα πάρα πολλά. Ήταν όνειρο. Λοιπόν. Ελπίζω να έχω καλύτερα μαλλιά του χρόνου. Ναι. Του χρόνου θα. Και φέτος ήσουν 10 θα είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τον καλεσμένο μου, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για κορμιά. Γυναίκες και άντρες έχουν να αναδείξουν τους μυς. Αλλά έχουμε να πούμε όμως και για πολύ ιδιαίτερα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε κοντά μου. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και ένα μέρος πολύ power, πολύ δυναμικό και πολύ... θα το έλεγα σωματώδες. Θα μου πεις, είτε αναφερόμαστε σε γυναίκες είτε σε άντρες, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες, δεν έχει σημασία η σειρά. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάνω απ' όλα όμως μιλάμε για το εντυπωσιακό του μυαλού. Διότι τα αποτελέσματα που θα δείτε στους αγώνες που θα παρακολουθήσουμε και για τους οποίους θα μιλήσουμε μέσα από τον καλεσμένο μας, είναι ένα αποτέλεσμα στην ουσία οργάνωσης της σκέψης και του μυαλού. Διότι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε αγώνες που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα, που βάζουν σε διαδικασία το σώμα τους, πρώτα βάζουν το μυαλό τους. Διότι αν δεν μπορείς να κατευνάσεις την πείνα σου, το πάθος σου για το γλυκό, για το ποτό, για το ξενύχτη, για το χυμό, για το παγωτό, για την πίτσα, για το σουβλάκι, δεν μπορείς με τίποτα να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η δύναμη αυτών των ανθρώπων πρώτα είναι εδώ, στο να πιστέψουν αυτό που θέλουν και να βάλουν το στόχο τους, και αμέσως μετά αυτό το πράγμα γίνεται
αν το θέλεις, οργάνωση στην καθημερινότητά τους και έχουν τα αποτελέσματα που θα δείτε. IPFA λοιπόν, καλά το λέω, Ένωση Αθλητών, με πρόεδρο, διοργανωτή και τον άνθρωπο ψυχή, τον Νίκο Μαστοκοστόπουλο, πρώτο κοντά μου, όπου στην ουσία μπορεί να είσαι φίλος μου πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι σε συνεντευξιάζω μετά από 3-4 χρόνια, παραπάνω, ίσως και παραπάνω, 5-6 χρόνια, που είχαμε πρωτοπαρουσιάσει πάλι αγώνες που εσύ... Δεν ήταν η Ένωση Αθλητών που μιλάμε τώρα. Αυτό ισχύει τα τελευταία 3 χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όπου ήταν μια δική σου από την αρχή σκέψη, διαδικασία με κάποιους συνεργάτες και φτάσαμε σε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Αυτό όμως προέρχεται, έχω πάρει την έγκριση στα εισαγωγικά από την Ιταλία, η οποία εκεί είναι το αρχηγείο, το γενικό αρχηγείο της IBFA, που μου έδωσε το χρήσμα εκεί ο πρόεδρος Φιλής Γιόλα, λέγεται ο άνθρωπος. Και εγώ είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης για την Ελλάδα. Να πούμε ότι ο Νίκος Μαστοκοστόπουλος, για τους φίλους που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι ένας διακεκριμένος αθλητής κατά το πέρας των χρόνων στο bodybuilding, στις κατηγορίες όπου έχεις τη συμμετοχή σου. Κάποια στιγμή αποσύρθησες από αυτά και ήσουν ως personal trainer και άνθρωπος που έφτιαχνες τους αθλητές για να πάνε σε άλλους αγώνες. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή λοιπόν πριν από 3 χρόνια παίρνεις την, αν το θέλεις, την επίσημη εκπροσώπηση των αγώνων IBFA Ελλάς για την Ελλάδα, έτσι δεν ακριβώς, είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα όραμα? Σαν αθλητής πάντοτε ήθελες να είσαι ο διοργανωτής, αλλά όμως που τόνισες και στους προηγούμενους αγώνες, που ας βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες, έτσι τυχαίο φωτογραφικό υλικό, ότι δεν είσαι παρουσιαστής και διοργανωτής την ώρα που παρουσίαζες τους αγώνες, είσαι αθλητής. Ακριβώς. Απλά με μικρόφωνο. Δηλαδή νιώθεις ότι και εκείνη την ώρα μπορεί να μην φοράς το μαγιό σου και να μην ποζάρεις, αλλά νιώθεις αθλητής και είσαι ένα με τα παιδιά που εκείνη την ώρα ποζάρουν μπροστά σου. Ακριβώς. Αυτό το τόνιζες συνέχεια. Είναι Ένωση Αθλητών, και Ένωση Αθλητών σημαίνει ότι μπορώ και εγώ ίδιος να διαγωνιστώ και στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό, όχι εδώ στην Ελλάδα. Εγώ αυτή την όλη διαδικασία τη σκέφτηκα από μέσα μου για να δείξουμε με πιο απλότητα το άθλημα και να προσδιορίσουμε λίγο περισσότερο τους αθλητές και λίγο περισσότερο να τονίσουμε μερικά πράγματα μέσα στο χώρο. Μάλιστα. Για αυτούς τους αθλητές που θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να βλέπουμε κιόλας σε φωτογραφίες, για αυτούς τους αθλητές πριν από λίγο καιρό έγινε μία πολύ ιδιαίτερη βραδιά, όπου έγινε στο Δημαρχείο της Πεντέλης, ναι, σωστά. Ναι, και εδώ θα πρέπει και να ευχαριστήσει βέβαια και το Δήμο Πεντέλης για την παραχώρηση του χώρου. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέγιο Καψάλη για το τυχωρή. Και οι αθλητές, οι οποίοι διακρίθηκαν ο καθένας στην κατηγορία του, κάποιοι θα φύγουν στο εξωτερικό, κάποιοι θα πάρουν ένα ακόμα έπαθλο στο ενεργητικό τους για τους επόμενους αγώνες και για τη μετέπειτα πορεία τους, έτσι δεν είναι? Ναι, ένα θέμα που μ' αρέσει γενικά και σαν αθλητής, όπως πρέπει να σκέφτομαι, είναι να παίρνουν κάποια δώρα οι αθλητές στους αγώνες για να νιώθουν και αυτοί ότι έχουν πάρει κάτι. Mm-hmm. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο αγώνα, ο γενικός νικητής πήρε από την εταιρεία Power Meet μεγάλο έπαθλο. Power Meet, τον Χριστόφορο Ταχινάκο, και τους τον ευχαριστούμε γιατί είναι σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις δίπλα. Και κάποιες άλλες όμως εταιρείες. Βέβαια και άλλοι πήγανε πάρα πολλά δώρα. Μην κάτσουμε τώρα να παρεχθούμε για όλους τους χορηγούς που βλέπουμε πίσω. Ο καθένας κάτι κέρδισε. Είχαμε 22 κατηγορίες και βάλαμε δώρα και στις 22 κατηγορίες. Και μάλιστα είχατε και αθλητές. Γι' αυτό να επιτραπεί κιόλας, να μας επιτραπεί και το ότι λίγο ο χρόνος μεγάλωσε, γιατί τελευταία στιγμή ήρθαν άνθρωποι από την περιφέρεια, από τη Σπάρτη, από την Καλαμάτα, που και δήλωσαν συμμετοχή. Και ο Νίκος, επειδή γνωρίζει πώς είναι ένας αθλητής να έχετε, αν το θέλεις, με την λατρεία να πετύχει έναν στόχο και να έχει προετοιμαστεί, δεν ήθελε ούτε να τους ακυρώσει, ούτε να τους πει ελάτε του χρόνου ή στους επόμενους, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Οπότε, λίγο εκεί που ήταν 4 άτομα γίνανε 5, εκεί που ήταν 6 γίνανε 8, οπότε λίγο μεγάλωσε ο χρόνος. 70 συμμετοχές είχαμε. 70 συμμετοχές. 70 συμμετοχές. Ήταν μια βραδιά που στο τελείωμα, μετά από κούραση, μετά από πάρα πολλή οργάνωση,
Έβαλες ακόμα ένα λιθαράκι και μια βραδιά που το αποτέλεσμα σε δικαίωσε. Είχαμε παρατράγουδα, γιατί εγώ μίλαγα με τον κόσμο, τραβούσα φωτογραφίες. Είχαμε παρατράγουδα, είχαμε ανθρώπους, αν το θέλεις, να είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό πάντα υπάρχει. Όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Σαφώς. Όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Είναι στάνταρ αυτό. Και κάποια στιγμή άργησαν και πολύ τα αποτελέσματα σε κατάσταση να πρέπει από τους αθλητές τους 6 να μείνουν οι 3 από τους 3 ή 2 και οι 2 να ξανακάνουν από την αρχή ποζαρίσματα και ξανά και ξανά. Ναι. Γιατί έπρεπε να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα και μου αρέσει που έλεγες ότι ξανακάτε τρικέφαλο γιατί εκεί θα κληθεί η διαφορά. Δηλαδή φτάσατε και σε σημεία που ένα τρικέφαλο ήταν τόσο ισοδύναμοι αθλητές, λανδανίζομαι τώρα ένα τετρακέφαλο, δεν ξέρω τι. Θα έκανε όλη τη διαφορά. Κρινόταν ακόμα και στο σημείο και αυτό οι κριτές θέλουν να το δούνε. Αυτό είναι η διαφορά της Ένωσης Αθλητών. Ότι μεταξύ μας οι αθλητές προσπαθούν να δούμε ακριβώς και όχι να ξεπετάξουμε μια κατηγορία. Μάλιστα. Ήμασταν εξενοχιστικοί αυτή τη φορά ιδιαίτερα για να μην υπάρξουν προβλήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ένας αθλητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας με προσέχετε λιγάκι, γιατί ξέρετε, είναι και το θέμα λίγο δυναμισμού και μου βγαίνει και ένας δυναμισμός έτσι λίγο περίεργος. Είναι λοιπόν ένας αθλητής, μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος δόρισε το έπαθλό του, ναι, στον δεύτερο, ναι, λέγοντας ότι έχω πάρει πάρα πολλά έπαθλα σε αυτή τη ζωή, το κάνω από αγάπη. Ο άνθρωπος αυτός για την κατηγορία του και την ηλικία του νομίζω ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο μπράβο και του δίνω την πρωτιά. Ναι. Μπράβο στον αθλητή που το έκανε. Ήταν μεγάλη κατηγορία. Πολύ μεγάλη κατηγορία και ήτανε πολύ μεγάλη άνω κίνηση. Άνω των 50 χρονών ήταν αυτοί οι άνθρωποι. 55-56. Άρα πόσο χορτασμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μετά τα 50, που αυτό ένας νεότερος, όχι δεν θα το έκανε, θα έπαιρνε και το έπαθλο και θα έπαιρνε και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αυτούς τους είχα δασκάλους που είδαμε πάνω στη σκηνή. Εμείς ήταν δασκάλοι. Mm-hmm. Και γι' αυτό έκανα και την ανάλογη κίνηση. Μόλις το είδα εγώ αυτό το πράγμα, ήταν, αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι εδώ και 30 χρόνια. Το αγαπάνε και κατεβαίνουν πλέον τώρα έτσι από χόμπι, αλλά το αγαπάνε που το κάνουν. Mm-hmm. Βέβαια θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτό που πιστεύεις, γιατί υπήρξες πολλά χρόνια αθλητής και με διακρίσεις, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει έναν αθλητή να κατέβει σε τέτοιους αγώνες? Να σου πω κάτι. Εγώ που αθλούμαι πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι πάρα πολλές εταιρείες μου έχουν πει να κατέβω σε αγώνες, να το κάνω πιο επαγγελματικό. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω. Και την ώρα που με φώναξες να κάνω και την απονομή, είδες ότι στην πρώτη δεν ήρθα, πήγα να το αποφύγω, τελικά μετά με έφερες. Δεν το έχω πολύ. Νομίζω ότι το κορμί, όταν είναι ελεύθερο, ένας άνθρωπος που έχει κορμί, έχει κορμί. Δεν μπορώ αυτό το ποζάρισμα και αυτό το σφίξιμο των δευτερολέπτων να δείξεις τους μυς, να δείξεις ότι κάτι είσαι, να βγάλεις μέσα σε δευτερόλεπτα αυτό. Χαίρομαι τους ανθρώπους που το κάνουν. Εγώ δεν έχω τη δύναμη και την ιδιοσυγκρασία και την, αν το θέλεις, την εσωτερική ανάγκη να το δείξω αυτό. Τι κάνει έναν αθλητή εκείνη την ώρα να τρελαίνεται, να ποζάρει, αλήθεια? Κοίταξε, επειδή το έχεις περάσει και σαν αθλητής. Φτάνει, έχεις κάνει μια διαδικασία πολύ μεγάλου διαστήματος που έχεις δουλέψει γι' αυτό και φτάνει σε ένα επίπεδο που θέλεις αυτό να το δείξεις. Από εκεί και πέρα, είναι και λίγο, όπως το είχα πει και πιο παλιά, ναρκισισμός, ας πούμε, αυτό να ανέβεις πάνω στη σκηνή, αλλά είναι και ένα επίπεδο να νιώσεις πιο καλά σαν αθλητής και να δεις το επίπεδο που έχει φτάσει ακόμα από το πιο υψηλό επίπεδο. Θαύματα γίνονται. Από παραλία εννοώ. Υπάρχουν δηλαδή κορμιά τα οποία πραγματικά μπορεί να τα έβλεπες πριν 3, 5, 7 μήνες, 9 και να έλεγες «Α, ένα απλό σωματάκι» και ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο ολοήνες. Έχεις δει τόσο μεγάλες αλλαγές στην πορεία αυτή? Γίνεται αυτό με πολύ καλή δουλειά, με το κεφάλι σκυμμένο και με... Ένα κορμί πιστεύεις ότι φτιάχνεται πολύ πιο εύκολα γρήγορα ή σε βάθος χρόνου? Γιατί υπάρχουν και αθλητές που λένε «Εγώ θα ετοιμαστώ και σε 6 μήνες θα κατέβω». Λοιπόν, ανάλογα τι διαδικασία κάνεις. Ο σωστότερος χρόνος είναι να χρησιμοποιήσεις πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να έχεις πολλά χρόνια προπόνησης. Που αυτό θα φτιάξει και την λεπτομέρεια. Θα δείξει τους ανάλογα τους μυς και τις ανάλογες γραμμώσεις. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, περνώντας τον καιρό, περνώντας ο καιρός, αρχίζει και φτιάχνει η ποιότητα του δέρματος. Mm-hmm. Ενώ κάποιο κορμί που είναι δουλεμένο πολύ λίγο χρονικό διάστημα, βλέπεις ότι έχει διαφορά από τα άλλα. Mm-hmm. Όσο και να είναι έντονη η προπόνηση. Η πιο αργή και σταθερή προπόνηση
και πολλά χρόνια αποφέρει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ότι διπλές προπονήσεις που λέμε πρωί, βράδυ προπόνηση, μεσημέρι προπόνηση. Σαφώς. Είναι και λίγο καταβολισμός αυτό στο μη. Γίνονται πάρα πολλοί αγώνες. Πραγματικά, αναδιαστήματα, ακούω και λαμβάνω προσκλήσεις για αγώνες εδώ, αγώνες εκεί, αγώνες bodybuilding εδώ, αγώνες εκεί, αγώνες στην επαρχία, αγώνες στην περιφέρεια. Ένας αθλητής παίρνοντας μέρος, γιατί κάποιοι αθλητές σου τους έχω δει και σε άλλους αγώνες. Ναι, βεβαίως. Και κάποιοι μετά από τον ένα αγώνα πάνε και στον άλλο, ναι, στην ίδια κατηγορία και ξανά και ξανά. Στην Ελλάδα του σήμερα, δεν μιλάμε για παλιά, ούτε τι θα γίνεται σε 10 χρόνια. Ένας αθλητής που κατακτά την πρώτη, τη δεύτερη θέση σε απανοτούς αγώνες μέσα στην εγχώρια, ας πούμε, bodybuilding σκηνή. Mm-hmm. Τι ουσιαστικό κερδίζει? Νέα παιδιά που μας βλέπουν και μου λένε: Αλέξανδρε, να κατέβω σε αγώνες, να ακολουθήσω αυτό, να πάω. Τι πρέπει να τους πούμε? Τι θα κερδίσει ένας αθλητής που θα δεινοπαθήσει, που θα χαλάσει αρκετά χρήματα? Ξέρεις ότι όλο αυτό είναι δαπανηρό για τη διατροφή του, για το αυτά που χρησιμοποιεί, για τα συμπληρώματά του, για όλα του. Και που στην αρχή δεν έχει χορηγούς και δεινοπαθείς πολύ για να βρεις με διακρίσεις. Αλλά τι σου δίνει μια πρωτιά, αλήθεια, Νίκο? Πολλά παιδιά με αυτό, δηλαδή είναι από γυμναστικές ακαδημίες, είναι από εδώ, από εκεί, από τέτοιες δουλειές. Παίρνουν ακόμα ένα εισιτήριο στο να προχωρήσουν τη δουλειά τους. Και λίγο παραπάνω σε γνώση, λεπτομέρεια στο να φτάσει στο επίπεδο να κατέβω σε αγώνες, είναι υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορείς να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Γιατί όπως ξέρετε και τα τεφά και όλα αυτά δεν έχουν την εξάσκηση με τα βάρη. Δεν υπάρχει αυτό σαν μάθημα. Όχι. Άρα στην ουσία βοηθούν κάποιους ανθρώπους στο να το χρησιμοποιήσουν ως ακόμα ένα μεγαλύτερο συν για τη δουλειά από την οποία έχουν επιλέξει και να κάνουν με τον αθλητισμό. Ναι. Γυναίκες και άντρες. Τελευταία οι γυναίκες βλέπω πολύ πολύ γυμνασμένες και θεωρώ ότι μια γυναίκα και μέσα από τα μαχητικά αθλήματα που παρουσιάζουμε εδώ χρόνια, αλλά και μέσα από όλα τα αθλήματα, όταν μια γυναίκα καταπιάνεται με σκληροπυρηνικά αντρικά σπορ, σε παρένθεση το αντρικά, νομίζω ότι γίνεται πιο καλή. Είναι πιο strict, είναι πιο προσιλωμένη από έναν άντρα. Έβλεπα ότι οι γυναίκες κατεβαίνανε πολύ πιο σίγουρες, πολύ πιο δυναμικές, πολύ πιο σκληροπυρηνικές. Είναι όπως μέσα σε έναν αγώνα kickboxing, μια γυναίκα βλέπεις ότι χτυπάει με πιο πολύ λύσα οι γυναίκες μεταξύ τους από το ότι θα χτυπηθούν δύο άντρες μέσα σε ένα ring. Στην αρχή μου έκανε εντύπωση, τελικά το κατάλαβα. Η φιλοσοφία λοιπόν της γυναίκας και στο bodybuilding, όταν μπει στη διαδικασία να κατέβει, ποια είναι? Έχουμε, ας πούμε, μια πολύ αγαπημένη φίλη, τη Μέρη, ναι, την Ιορδανοπούλου, να στείλω τα φιλιά μου, που την είχα συνεντευξιάσει και εκείνη πριν χρόνια, ναι, πάλι, ναι, όταν είχε βγει η διακεκριμένη αθλήτρια, η οποία όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζω είναι σκληροπυρηνική, ναι, στο κορμί τη, στη διατροφή τη, στην καθημερινότητά τη. Ναι. Τι κάνει μια γυναίκα με όλες αυτές τις αθλήτριες που μιλάς, που σμοσοράζεις, γιατί είχες και δικές σου αθλήτριες, ναι, στους, ναι, αγώνες. Ναι. Τι κάνει μια γυναίκα και Μέρη, και Μέρη, να θέλει να είναι. Θα μου επιτραπεί να το πω έτσι όπως θα το πω για να το καταλάβει ο απλός κόσμος, bodybuilderού. Τι τους δίνει? Τους δίνει μαχητικότητα, τους δίνει δύναμη. Νιώθουν σαν ζήνες. Α. Ζήνες. Όλες νιώθουν σαν ζήνες. Ενώ αλλά κατά βάθος την ψυχούλα, όλες αυτές να τους μιλήσεις είναι γατάκια. Όχι γατάκια, είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι που με το να δείχνουν εξωτερικά ότι είναι too much, ότι είναι κάπως, με πλησιάζεις, μέσα τους είναι ψυχούλες. Αυτό είναι το παθαίνουν και πολλοί άντρες, το έχω δει. Πολλοί, ναι, άνθρωποι που ανεβαίνουν πάνω εκεί και τους βλέπεις ότι θα σε λιώσουν πένσες και τανάλιες, τους μιλάς και μετά βλέπεις σαν να μιλάς σε ένα παιδί 15-17 χρονών, αγαθό, ήρεμο, κατάλαβες. Είναι αθλητές, ναι. Είναι όλο αυτό, πιστεύεις ότι πολλές φορές το εξωτερικεύουν και το διοχετεύουν μέσα από τα βάρη και μέσα από το κορμί τους? Αυτό, το να φαίνονται, προσπαθούν να κρύψουν τα ευάλωτα μέσα τους. Mm-hmm. Τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα τους. Το πόσο, πώς νιώθουν μέσα τους. Πόσο καιρό πιστεύεις, επειδή φτιάχνεις αθλητές, ναι, ένα απλό καθημερινό σώμα, όταν ακολουθήσει τις σωστές συμβουλές, τη σωστή διατροφή, το σωστό πρόγραμμα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και ποιο είναι αυτό, θα δει
σταθερά και καλά αποτελέσματα. Ξέρεις, βλέπω κάποια παιδιά στο γυμναστήριο που ξαφνικά ξεκινήσανε 1η Ιουνίου γυμναστήριο και πει το πρώτο καιρό, ξέρεις, ακόμα και μια γελάδα να βάλεις να κάνει βαρύ, θα δεις ότι λίγο πρίζεται. Ναι. Το θέμα είναι ότι εκεί μετά κολλάει και μένει έτσι και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Ναι. Βλέπω λοιπόν κάποια παιδιά ξαφνικά και μου έρχονται 14,5 και 15,5 χρόνων που έχω μιλήσει και βλέπω και μου παίρνουν τα 45 κιλά για να μου παίξουν την κέφαλα. Που δεν τα παίζω ούτε εγώ που είμαι 100 χρόνια στο κουρμπέτ. Δηλαδή θέλω και τους λέω, αγοράκι μου, θα στραβώσεις ολόκληρος και θα πάρεις προβλήματα και θα κατασταθείς από την ηλικία αυτή. Okay. Μα μου λέει, μπορώ, κοίτα. Ναι. Και κάνει κάτι τέτοια. Γιατί τρελαίνονται που βλέπουν να σφίγγει ή να πρίζεται αυτό το πράγμα. Υπό κανονικές συνθήκες και με προστασία του ειδικού. Πόσο καιρό χρειάζεται ένα σώμα για να αρχίζει να αλλάζει, να διαμορφώνεται και να βλέπουμε τελικά πού βρισκόμαστε? Από το μηδέν όταν αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει κάποιος από το μηδέν, χρειάζεται για να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον ένα υψηλό επίπεδο, ένα μέτριο καλό επίπεδο, τουλάχιστον ένα χρόνος προπόνησης και να βοηθάει και το κορμί, να έχει την ανάλογη σωματοδόμηση. Ναι. Παίζει ρόλο αυτό, Νίκο, Μεγάλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπεις ότι έχουν τρομερό κορμί και υστερούν εκεί. Και όσο και αν τα προωθήσουν, όσο και αν τα πολεμήσουν, όσο και αν τα προπονήσουν, υπάρχουν σημεία των ανθρώπων σε κάποια σώματα που δεν φτιάχνουν. Ακριβώς. Και είναι και το ντεφό τους. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπεις και ξεκινάνε σε ένα μήνα προπόνηση και γίνονται ξαφνικά γομαράκια και λες, μα έχει τη σωματοδομή τέτοια είναι που αμέσως δέχτηκε. Είναι σαν ένα καλό, όπως λέω εγώ πολλές φορές, χωράφι, που επειδή είναι καλό το χώμα, καλή η γη, μόλις βάλεις λίγο λίπασμα, οπ, βλέπεις όλο αυτό και παίρνει τα πάνω του. Ναι, ναι. Είμαστε ό,τι τρώμε και αυτό το πράγμα, ειδικά στο γυμναστήριο, είναι νόμος. Ναι. Μπορούμε να καταφέρουμε τέλειο κορμί όταν τρώμε σαβούρα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιθέτως, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, ας μην κάνουμε πολλή προπόνηση, όταν τρώμε πολύ καλά. Εννοείται. Έτσι λοιπόν και η επιλογή... Και εδώ έχετε και η Power in Meat, που από εκεί και εσύ και εγώ και όλοι που σεβόμαστε τον εαυτό μας, με τα διατροφικά της μενού, με το 3W Power in Meat, κατοχυρώνει στην ουσία το φαγητό για τους αθλητές. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω, πρέπει το φαγητό να είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός και πρέπει να κάνουμε συνεχόμενα, γιατί βγάζεις και τις διατροφές, δηλαδή είναι ένα συλλογικό πρόγραμμα όταν αναλαμβάνεις ένα σώμα. Πρέπει η διατροφή των ανθρώπων να είναι λίγα γεύματα και πολλά ή 3-4 βασικά? Όχι, το σωστότερο είναι να κάνεις πολλά γεύματα ημερησίως. Μπορεί να φτάσεις και στα 12 γεύματα, αλλά να είναι μικρογεύματα. Και ένας άνθρωπος, εγώ πάντα απορώ, όταν πεινάει, εγώ τώρα σου μείνει η ώρα που πεινάω. Ναι. Αν μου δώσεις μισό μπιφτέκι με 30 γραμμάρια ρύζι, εγώ θα φάω και τον μπολ. Δεν θα χορτάσω. Ίσως αν το ξεκινήσω βέβαια από το πρωί και τρώω ένα-δύο ώρες λίγο, να μην φτάνω εννοείς να πεινάω τόσο πολύ, έτσι. Ναι, βέβαια, λίγο γεμίζει. Παίρνεις τον ανάλογο υδατάθρακα και την ανάλογη πρωτεΐνη που χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην προπόνηση, αλλά και στο. Πρέπει να προπονούμαστε καθημερινά. Βλέπω ανθρώπους που λένε, εγώ πάω Δευτέρα με Κυριακή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ. Ειδικά, ειδικά με τα βάρη, θέλει πολλές φορές ξεκούραση. Δηλαδή... Το σώμα διαπλάθεται και μεγαλώνει και, αν το θέλεις, και διαμορφώνεται όταν βάζεις τις day off. Γιατί εκεί το σώμα, το αίμα λειτουργεί για να ξαναπάρει. Εκεί, όταν πηγαίνεις κάθε μέρα, σκητάρου, νομίζω ότι αρχίζεις και καις από το ήδη το μυϊκό ιστό που έχεις. Ακριβώς. Και δεν έχεις το αποτέλεσμα που χρειάζεσαι. Και αν το συνεχίσεις αυτό, θα καίσεις μυϊκό ιστό. Και πολλές φορές, όταν αναγκαστούμε να μην πάμε για 2-3 φορές γυμναστήριο, 2-3 μέρες, γιατί έχουμε πολλή δουλειά, γιατί τρέχουμε, γιατί. Και πάμε την επόμενη, βλέπουμε ξαφνικά, όπ, και λέμε τι έγινε. Ναι, κάτι έγινε. Γιατί το σώμα έχει ξεκουραστεί και αμέσως, όπ, είναι έτοιμο να δεχτεί τη νέα προπόνηση. Ακριβώς. Έρχομαι λίγο πάλι στους αγώνες. Μιλάμε λοιπόν για την. IBFA Ελλάς, που γίνονται πόσες φορές το χρόνο. Γίνεται το πρωτάθλημα, γίνεται το. Όπως και τώρα στις 10 Ιουνίου και το κύπελλο Ελλάδος γίνεται στις 20-22 Οκτωβρίου που έχει και αυτό αντίκρισμα. Είναι το World Champion που γίνεται εκεί. Όλοι οι αθλητές που διακρίνονται όπως και τώρα, κάποιοι διακριθήκανε. Παίρνω 6 άτομα το Σάββατο και πηγαίνουμε στην Ιταλία, στο Σάπρε της Ιταλίας, για το, να διαγωνιστούμε για το Universe. Ευελπιστώ να έχουμε καλές θέσεις. Σαφώς και τα θα έχετε, γιατί είχατε καλούς αθλητές. Άρα και με αυτό που γίνεται τον Οκτώβριο, στην ουσία... Είναι το World Champions, το οποίο θα γίνει εδώ το κύπελλο Ελλάδος.
οι προκριθέντες θα πάνε σε αυτό το θεσμό εκεί για να διαγωνιστούν, είναι στη Ρώμη. Και από αυτούς που γίναν τώρα πάλι θα φύγουν κάποιοι. Για το Universe. Μάλιστα. Στο εξωτερικό, σαν Ελλάδα, όταν αν διακριθούμε στο Universe ή στο Champion, έχουμε κάποιο χρηματικό έπαθλο. Ναι, υπάρχει χρηματικό έπαθλο στην Ένωση Αθλητών μας, στο εξωτερικό. Λέγεται μάχη των γιγάντων. Πρέπει να είναι υψηλά οι μεγάλοι αθλητές μπορούν να πάνε, οι βαργοί, οι bodybuilder. Αλλά από ό,τι μου είπανε, από τον αγώνα που θα γίνει στη Ρώμη τον Οκτώβριο, θα έχουν και στις πιο ελαφρύες κατηγορίες. Όπως τις κατηγορίες φάσεων. Η φάσεων κατηγορία είναι μοντέλων. Πήγα να σου πω τώρα κάτι, ότι φέτος άκουσα ότι έβαλες και μία νέα κατηγορία. Ναι. Αυτή ήταν η φάσεων. Δύο κατηγορίες καινούργιες. Η μία κατηγορία είναι κατηγορία φάσεων μοντέλ, άνθρωποι που είναι τύπου μοντέλα με το σοτσάκι που πάμε στην παραλία. Fit και τύπου μοντέλ. Ναι, ακριβώς. Που όμως έχουν κάνει εξειδικευμένη προπόνηση. Δεν είναι επειδή έχουν ένα ωραίο κορμί και κάνουν το μοντέλο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι μια ειδική κατηγορία που πάει πολύ καλά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Η κατηγορία είναι από αθλητές έως 35 ετών και αθλητές που είναι άνω των 35 ετών που θεωρείται μάστερ. Άρα αυτές είναι δύο κατηγορίες. Αυτές οι δύο κατηγορίες έγινε. Γενικότερα θεωρείς ότι ένας αθλητής, έτσι επειδή πάμε και προς το τέλος, ένας αθλητής γενικότερα θεωρείς ότι όσο μεγαλώνει το σώμα αναδεικνύεται πιο πολύ. Έβλεπα κάποιους ανθρώπους που ήταν και 50 και 55 χρόνων και 60 και έβλεπα κάτι κορμιά που οι νεότεροι δεν τα είχαν. Σαφώς οι νεότεροι είχαν ένα άλλο γκέλ στο δέρμα τους, στην εμφάνιση κτλ. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπε τον μη και έχει πια κάτσει. Αυτό που λέμε, έχει εδρεωθεί ο μη. Ναι, έχει δέσει πάνω. Έχει δέσει, έχει μείνει, έχει γίνει κομμάτι. Ναι. Ενώ για κάποιους άλλους, λες του χρόνου, αν δεν πάρουν μέρος στους αγώνες, μπορεί να μην δω τίποτα από αυτό. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι του χρόνια δουλειάς. Πολλά χρόνια δουλειάς. Ένας άνθρωπος που περνάει μια κατάσταση αγώνων. Για σένα, σαν αθλητής και personal, πρέπει μετά να κάνει ένα off για ένα μεγάλο διάστημα, να ξεκουραστεί όλο αυτό που πέρασε. Γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που έβλεπα πάνω ότι πίνανε με το σταγονόμετρο νερό. Φτάνει σε ένα σημείο να μην πίνεις νερό το τελευταίο 24ωρο. Ναι, ναι. Φτάνει σε ένα σημείο να είσαι μες στα νεύρα, να σου μιλάνε και να τρελαίνεσαι. Και το γνωρίζεις όμως αυτό το σημείο. Δεν είναι ότι το προκαλεί κάποιος. Ναι, είναι απόφασή σου. Για να ακούσει ο κόσμος, είναι τις δύο τελευταίες μέρες δεν πίνουμε πάρα πολύ λίγο νερό, τόσο που στην ουσία να μπορείς να περπατάς. Και αυτό το χρειάζεται το άθλημα για να στεγνώνει, να φαίνεται πιο στεγνός ο μυς. Να μην υπάρχουν νερά που λέμε πάνω. Μετά λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος λίγο να ξεδίνει, να το ρίξει την επόμενη μέρα. Αφού ας πούμε ο φίλος μου ο Λουκάς ο Αρμάος, μετά από τους αγώνες τον πιστεύεις ο πρωταθλητής μας στην κατηγορία άνω των 35. Από Λουκά Αρμάο. Και από μένα. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Που το ξεκίνησε εντελώς και γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια λόγω του ότι μου κάνει όλα τα τατουάζ. Το ξεκίνησε ως. Του γύρισε που λέμε το μυαλό. Μετά από τους αγώνες το ξέρω ότι τρώει 5 με 8 με 9 πίτσες μόνος του. Αυτό που ακούς το έχω ζήσει εγώ. Μόνος του! Καλά, δεν είναι ότι καλύτερο. Όχι. Με τόσο δίαιτα που έχει κάνει, μπορεί να πάθει κάποια εδήματα και να πονάει το κορμί. Ναι, ναι, ναι. Το καταφέρνει. Το πονάει. Ναι, το καταφέρνει. Δεν έχει θέμα. Εντάξει τότε λοιπόν. Άρα οι αθλητές όμως πρέπει μετά λίγο να σταματάνε. Πρέπει να χαλαρώνουν. Να και από η αποθεραπεία λίγο το αποσυμφορίζεται όλο αυτό, έτσι δεν είναι. Όχι τελείως όμως. Δεν μπορείς και να. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, να πάμε στον πάτο και να ξαναλέμε εκεί. Θα πας για πιο λίγο χαλαρή προπόνηση. Να ξεκουραστούν οι μυς ένα-δύο μήνες και από εκεί και πέρα βλέπεις τι κατάσταση είναι το σώμα σου, κοίτας το CPK σου, να δεις πώς ανεβασμένο, η καρδιά σου και όλα και ξεκινάς να μάνει την προετοιμασία. Μετά από δύο μήνες που θα κάνεις κάποιες εξετάσεις κιόλας. Έτσι χρησιμοποιεί κάθε τον τρόπο αυτό. Κάθε πότε ένας αθλητής οφείλει που είναι σε αυτές τις κατηγορίες να κάνει τις εξετάσεις του για να είναι πάντα σίγουρος. Μπορεί να κάνει και δύο. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Καμιά φορά όμως χρειάζεται και τέσσερις για να βλέπεις τις εναλλαγές. Ακριβώς. Ακριβώς. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο που θα κάνουμε και μια εκπομπή πριν τους αγώνες. Και θα ήθελα να μου φέρεις και κάποιους αθλητές που θα πάρουν μέρος να μας πούν πώς αισθάνονται, γιατί θα είναι σε προετοιμασία τότε, δηλαδή 2-3 εβδομάδες πριν. Ναι. Όχι και δύο μέρες νωρίτερα, γιατί θα έχουν και νερό. Όχι δύο μέρες, γιατί δεν μπορούν να μιλούν. Δεν μπορούν να μιλούν. Και να πούν τίποτα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή ξεκούραση για το καλοκαίρι και ξέρω ότι εσύ και με το εξωτερικό που θα πας, αλλά και με αρχίζεις να οργανώνεις, δεν περιμένεις να πάει 10 Οκτωβρίου για να οργανώσεις αγώνες. Όχι. Οι συμμετοχές ξεκινάνε, μιλάς, βλέπεις, οργανώνεις. Όλα έχουν ξεκινήσει για το κύπελλο. Μπράβο. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια
Και στους επόμενους αγώνες θα έχω πολύ δραστικό ρόλο. Δεν θα πάω απροετοίμαστος, έτσι να με ανεβάσει πάνω. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωτή. Α, ναι. Ναι. Θα το κάνουμε. Ναι, όχι ρε παιδί μου, δεν θα με φωνάξει ξαφνικά, έλα να κάνει μια απονομή. Την μπλούζα, παιδιά. Και να είμαι κιόλα και να έχει λερωθεί και το μπαντελόνι μου, γιατί βοηθούσα στο να βάφουμε πάνω να κάνουμε το χρωματό. Θα σου βγάλω την μπλούζα. Ναι, θα σου βγάλω την μπλούζα. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Θα σου βγάλω την μπλούζα πάνω στο σκηνή. Άκου, να βγάλω τα ρούχα μου μπορώ. Να ποζάρω δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν. Το κλείσαμε. Λοιπόν. Θα σε έχω σε θέση relax. Relax. Κλασικό. Άμπραβο, θέση relax. Θέση relax. Μένω στο θέση relax. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Ναι. Φεύγω και εγώ. Φτάσαμε με τίτλους τέλους με τον Νίκο Μαστοκοστόπουλο. Μία πολύ μεγαλύτερη συνέντευξη γιατί το αξίζει και γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και βεβαίως να θυμάστε ότι αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Διότι όλα τα ωραία μπορεί να τελειώνουν, αλλά πολύ παροδικά. Εκεί που τελειώνουν, εκεί ξαναρχίζουν. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Γεια σας.